αυτή μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των συνόρων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς. Πρώτο λοιπόν αυτό. Και δεύτερον, όσοι πλέον που είναι εδώ θα έχουν τη λογική των αντικινήτων. Εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ στο Δουβλίνο και να καταγγελθεί το Ισλάμ θα έρχεται, θα μπαίνει πιο μέσα, θα βυθίσει την ενδοχώρα της Ευρώπης, θα βυθίσει μετά και την Ελλάδα. Το θέμα είναι να τους κόψουν, να μην έχουν. Συνεπώς, όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, όχι κοινωνική παροχή θα έχεις, δεν θα μπορείς να πας, δεν θα μπορείς να πεις, δεν θα μπορείς να πας σε νοσοκομείο και θα λες στους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν. Αν δεν περνάνε χειρότερα, θα έρχονται. Πρέπει να περνάνε χειρότερα. Η ζωή τους, η κόλαση να φαντάζει παράδεισο σε αυτό το οποίο τα ζουν εδώ πέρα.